Και εκεί λοιπόν, εκεί που κάθεσε ήσυχα καλοκαίρι καιρός, υποτίθεται διακοπές ο παπάς, ζέστη έξω, στο σπιτάκι μου στην ησυχία μου, εκεί που κάθεσε ήσυχα, τσουπ σκάνε μουρι, σκάνε μουρι κάποιοι. Το καλύτερο δώρο. Πω, τι να πω, εγώ τι να πω. Και έρχονται, λέει, μπερδεμένα τα πράγματα. Η ζωή στην Κύπρο, η καταγωγή από την Πάτρα και βρέθηκα τώρα, ήρθα να δουν το χαζό του παπά. Τι ωραία ρε εσείς. Έχει βγει ο τίτλος «Ο χαζός ο παπά Χρήστος» που έρχονται να τον δουν. Όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει, να τον συναντήσετε. Είναι Άγιος και πραγματικά να έχουμε την ευλογία όλος ο κόσμος και να είμαστε κοντά του. Τι να πω τώρα, χαζομάρες λένε, εντάξει. Πάτε, ευχαριστούμε πολύ για όλη την ευλογία σε όλο τον κόσμο. Άχρε Βίβιαν, άχρε Βίβιαν, αχ, αχ, αχ. Και έκανε μια εξομολόγηση ωραία και μια κουβέντα ωραία και μια συζήτηση ωραία και προσκυνήσαμε και κάναμε και κουβεντιάσαμε και γέμισε παρέα εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Και ο παπάς γέμισε χαρά. Ο παπάς γέμισε χαρά. Χαρά. Και μήνει. Χαρά μου ρε, χαρά, χαρά όλοι. Έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά και, σε κόσμος. Και με απείλησε κιόλας ότι θα ξανάρχεται λέει. Για να δούμε. Θα την τηρήσει την απειλή τη. Αυτό είναι μόνο καλά. Σίγουρο. Δεσμεύομαι δημοσία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι καθηγήτρια σε ένα σχολείο στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει πολύ χαρά.